Hristuse asameni, proschinis omenanion kirionisun, ton monon anamardito. Edite afton epi des dinastie sacru, Edite afton, catatoplitos tis megalos ilis actu. Christu din anastasin, proscirunde sub abomenta. Actos arimos esosen, ecton Sason Kyrie ton laosu, keflogison tin glironomion su, proskomen. Prose Kyrie ke kroxob me o Theos mou, Sophia. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το αναγνωσμό. Πρόσκομεν. Αδελφοί, έχοντες αρχιερέα μέγαν, διελιληθώτα τους ουρανούς, ισούν των Υιών του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας. Ου χαρέχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσετε ασθενείες ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Προσερχόμεθα ουν μετά παρησία στο θρόνο της χάριτος, ειν αλάβομεν έλεον και χάριν ευρωμέν εις εύκαιρον βοήθειον. Πας γαρ αρχιερεύς εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπέρ ανθρώπων καθίσταται τα προς τον Θεόν, να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπέρ αμαρτιών. Μετριοπαθήν δυνάμενος της αγνώση και πλανομένης, επί και αυτός περίκειται ασθένειαν και δια ταύτην οφείλει, καθώς περί του λαού ούτω και περί αυτού προσφέρειν υπέρ αμαρτιών. Και ούχε αυτό της λαμβάνει την τιμήν, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού καθάπερ και αρών. Ούτω και ο Χριστός ούχε αυτόν εδόξασε γεννηθεί
tine arhiere. Alolalisas pros afton, Ιος μου εσύ, εγώ σήμερον γεγενικά. Καθώς γενετέρω λέγει. Κατά την τάξη Μελχισεδέ, ειρήνηση των Αγίων των Αλληλούια, αλληλούια, αφού λοιπόν έχουμε αρχιερέα Μέγαν που έχει διαβεί τους ουρανούς και κάθισε εκ δεξιών του Θεού, τον Ιησούν, τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν σφιχτά την ομολογία της πίστεώς μας, διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα ο οποίος λόγω αγνίας εκείνων που συμβαίνουν εις εμάς δεν μπορεί να αισθανθεί συμπάθεια προς τα συναισθηματικά και ηθικά ημών ασθενίας και αδυναμίας. Τουναντίον, έχουμε αρχιερέα ο οποίος έχει πειραστεί και δοκιμαστεί εις όλα όσα είναι δυνατόν να πειραστεί η ανθρώπινη φύση. Ομοίως με εμάς, χωρίς όμως να παρασυρθεί εις καμίαν απολύτως αμαρτία. Λοιπόν, ας προσευχόμεθα με θάρρος και ακλόνητος πεποίθηση στον θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεον και συγχώρηση των αμαρτιών μας και για να εύρουμε την Θεία Χάρη που θα μας βοηθεί αποτελεσματικώς εις κάθε περίσταση πειρασμών και κινδύνων. Διότι κάθε αρχιερεύς που λαμβάνεται και ξεχωρίζεται από τους ανθρώπους, όπως συμβαίνει μεταξύ των Ιουδαίων, γίνεται και εγκαθίσταται αρχιερεύς υπέρ των ανθρώπων, για να προσφέρει δώρα και θυσίας προς συγχώρηση των αμαρτιών του λαού και μπορεί αυτός να συμπαθεί και να φέρεται με μετριοπάθεια προς αυτούς που παρασύρονται εις την αμαρτία από άγνοια και πλάνη, διότι και αυτός σαν άνθρωπος περιβάλλεται και διαποτίθεται και θέλει την ανθρωπίνη ασθένεια. Ακριβώς δε εξαιτίας αυτής της ασθενίας και ενοχής του ως ανθρώπου έχει καθήκον να προσφέρει θυσίας και δια των εαυτών του, δια τη συγχώρηση των αμαρτιών του, όπως προσφέρει υπέρ του λαού. Και κανείς δεν παίρνει μόνο σου και αυθαιρέτως την μεγάλη τιμή του αρχιερατικού αξιώματος, αλλά την λαμβάνει όταν προσκολείται από τον Θεό, όταν προσκαλείται από τον Θεό, όπως είχε προσκληθεί και ο Ααρών. Έτσι και ο Χριστός, ο Μέγας Αρχιερεύς, δεν εδόξασε μόνος του τον εαυτό του στο να γίνει αρχιερεύς,
δεν απέμεινε αυτός στον εαυτό του το αξίωμα, αλλά ο Θεός, ο οποίος ελάλησε προς αυτό και του είπε «Συ είσαι Υιός μου, εγώ σε γεννήσα σήμερα, που σε έδωκα την ανθρωπίνη φύση». Καθώς και εις άλλο χωρίον της Γραφής λέγει «Συ είσαι ιερεύς στον αιώνα, έχεις αιωνίαν και κατάλληλον την αρχιεροσύνη, σύμφωνα με τον τύπον, που προφητικώς εδόθηκε το προσώπου του Μελχισεδέκ εις την Παλαιά Διαθήκη».